Έμεινα πολύ παραπάνω από όσο πίστευα ότι θα θέλω, ίσως. Το ότι έμεινα, σίγουρα το φίλο στον κόσμο που με κράτησε δύο φορές. Την Ευρυδίκη τελικά την άφησα μόνη της. Έφυγε η Λάουρα, τώρα φεύγω εγώ. Είχα το προαίσθημα να τα φύγω αυτή τη φορά και της το έλεγα. Προσπάθησα όσο μπορούσα. Στην αρχή ήταν πιο δύσκολο για μένα, γιατί έτρωγα τις ίδιες μερίδες που τρώγαν όλα τα παιδιά. Ήμουνα μαζί με τον Μπότα η πιο... είχαμε περισσότερη ανάγκη, τέλος πάντων, από φαγητό. Μέχρι να ισορροπήσει λίγο το σώμα και όλα αυτά. Μετά αρχίσαμε και εγώ και ο Μπότα, θεωρώ, να βελτιωνόμαστε λίγο. Ήμουν ένας μέτρος παίκτης, δεν έλεγα ότι ήμουν ο παιχταράς εδώ πέρα και θα τους πατήσω όλους. Το ξέρω από την αρχή. Θέλω λίγες μέρες για να δω τι συμβαίνει και στον έξω κόσμο, πώς το βλέπει ο κόσμος, τηλεθεατές, τι φαίνεται στον κόσμο, γιατί εγώ μπορώ να βλέπω άλλα πράγματα και σίγουρα βλέπω άλλα πράγματα. Όταν βλέπεις τον άλλον 24 ώρες το 24ωρο, βλέπεις κάτι παραπάνω. Ελπίζω και επιθυμώ να φτάσει κοντά ή να το πάρει ακόμα η Ευρυδίκη, γιατί το αξίζει. Είναι και δυνατή αγωνιστικά και δυνατή. Έχει φοβερή ψυχολογία, είναι καλό παιδί, που για μένα όλο το πακέτο είναι που μετράει. Ο Μπό είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που ο οποίος ήρθε με πολλά κιλά. Αν τον έβλεπε κάποιος πριν, θα έλεγε ότι δεν κάνει σίγουρα για το παιχνίδι. Αλλά μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε και την πείνα, έχασε πάρα πολλά κιλά. Το βοήθησε πάρα πολύ και στην αντοχή του και στην ταχύτητά του. Ήταν γυμνασμένος ούτως ή άλλως, αλλά όχι για αυτά τα παιχνίδια. Ο Χρανιώτης και αυτός είναι ένα παιδί που κάνει για το Survivor. Ήταν αγωνιστικά καλός και σαν κουλτούρα, να πω, ήταν άνθρωπος κακουχίας. Σίγουρα είχε ξαναζήσει, το άρεσε το κάμπινγκ και να ζει σε παραλίες, μέσα σε σκηνές, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο για αυτόν. Έχει πάρει 4 ατομικές ασυλίες, οπότε δεν ξέρω αν ο κόσμος θα τον είχε κρατήσει ίσως αυτές 4 φορές αν δεν το είχε πάρει. Θεωρώ ότι πρέπει να δει τι θέλει ο κόσμος, γιατί ήταν και αυτός που μας έλεγε σε όλους ότι πρέπει να το ζήσουμε, γιατί έχει σημασία τι θέλει ο κόσμος και είναι μια ωραία εμπειρία. Νομίζω ότι θα το κάνει, γιατί δεν μπορεί να φτάσει κάποιος μέχρι στο τέλος και με ατομικές ασυλίες. Αν και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει, ότι είναι πολύ καλός σε ισορροπία. Είναι καλός. Δεν είναι ότι το παίρνει στην τύχη. Ο Αγγελόπουλος ήταν πολύ καλός, είναι πολύ καλός αθλητικά, στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήταν ένα παιδί που ήρθε στην ομάδα μας την πρώτη-δεύτερη μέρα, δεν θυμάμαι.